Δεν έχουμε το δικαίωμα να ασχολούμαστε με θέματα τα οποία είναι δευτερεύοντα, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας. Υπάρχει μια ξεκάθαρη ιεραρχία εθνικών συμφερόντων. Η ιεράρχηση των εθνικών συμφερόντων φέρνει πάνω-πάνω την εθνική επιβίωση. Αυτή είναι η έσχατη λογική. Η εθνική επιβίωση και η εθνική ασφάλεια. Το απαραβίαστο της εθνικής κυριαρχίας. Τα ζωτικά συμφέροντα είναι η ισχυρή οικονομία, η κατανομή ισχύως, το να μην έχουμε άλλους αντιπάλους στη γειτονιά δυνατότερους από εμάς. Μείζωνα συμφέροντα χαρακτηρίζονται μετά η προστασία των πολιτιστικών και ιστορικών αγαθών και τα θέματα της τιμής, της αξιοπρέπειας και της υπόληψης των πολιτών, δηλαδή σαν αυτό του Λιγνάδη, είναι τρίτο στην ιεράρχηση των εθνικών συμφερόντων. Και τέταρτο, βέβαια, μετά είναι τα επιμέρους συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα εταιριών, οι δραστηριότητες των ιδιωτών κλπ. Όπως καταλαβαίνετε και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, εμείς έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την εθνική επιβίωση. Η εθνική μας κυριαρχία δεν είναι απαραβίαστη και έπρεπε όλοι, κυβέρνηση, κόμματα, θεσμοί, σώματα ασφαλείας, δικαιοσύνη, και όλοι οι πολίτες έχουν υποχρέωση μηδενός εξαιρουμένου να ασχολούμαστε με το πώς θα διασφαλίσουμε την επιβίωση του κράτους μας. Μιλήσατε για επιβίωση και για ευθανασία. Βέβαια, η πολιτική επικαιρότητα έχει βάλει μπροστά τον κύριο Λιγνάδη, έχει βάλει τον Κουφοντίνα και με αυτούς ασχολείται. Ας δούμε όμως, εμείς ξεκινώντας εδώ πέρα τα βίντεο τα οποία θα προβάλλουμε, αυτά τα οποία θίξατε εσείς για το θέμα της επιβίωσης και το ότι η εθνική μας ακεραιότητα παραβιάζεται. Ας δούμε λοιπόν το σχετικό, το πρώτο βίντεο. Συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά πλοία και τουλάχιστον ένα υποβρύχιο, το ερευνητικό σκάφος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού Τσεσμέ εισήλθε εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Κυρία Μαρούπα, εδώ βλέπουμε να βιάζεται και να παραβιάζεται η εθνική μας εδαφική ακεραιότητα. Έχει εισέλθει το Τσεσμέ δεύτερη φορά στην καρδιά της ελληνικής θάλασσας και βρίσκεται δίπλα στη Χαλκιδική, κοντά στα παράλια της Εύβοιας. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Παλαιότερα υπήρχε ένα σεισμίξ για το οποίο ο Παπανδρέου, ο αείμνηστος Παπανδρέου, είχε στείλει τον ελληνικό στρατό να πάει να πολεμήσει. Μοναχικό τότε φαντάρος. Και κάνει επιστράτευση, έχετε δίκιο. Και είναι παρόμοιες μέρες. Ήταν 27 Μαρτίου του 1987. Ακριβώς. Αυτό που ζούμε, κύριε Βραχιολίδη, είναι άρνηση εθνικής λειτουργίας. Δεν είμαστε πια ένας ζωντανός οργανισμός προσανατολισμένος σε αυτό που σας είπα, στο έσχατο εθνικό συμφέρον που είναι η εθνική επιβίωση και η εθνική ασφάλεια της χώρας. Επομένως, επιτρέπουμε στο Τσεσμέ να περιδιαβαίνει τα σε εισαγωγικά διεθνή ύδατα, που πρέπει να σας το εξηγήσω αυτό τι είναι, γιατί μας το λένε ότι είναι σε διεθνή, και μολονότι δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί, εμείς το επιτρέπουμε και το παρακολουθούμε κιόλας μέσα στην τρελή χαρά. Σε σημείο ώστε ο κύριος Δένδιας προχθές σε άρθρο του στο Βήμα είπε ότι δεν θα πέσουμε στην παγίδα, ακούστε τι ακούμε, δεν θα πέσουμε στην παγίδα, λέει, της υπονόμευσης των ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες φωνές και ο λόγος που επιτρέπονται πολλές αντιφατικές φωνές είναι ότι υπάρχουν συμφέροντα που εξυπηρετούν μέσα στην Ελλάδα επικοινωνιακά τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να τα λέει αυτά. Αν ήταν Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα τα έλεγε καλύτερα, πώς θα σας το πω αλλιώς. Και για να σας το εξηγήσω λίγο με τους νομικούς όρους των διεθνών υδάτων κλπ, θα σας πω το εξής. Καταρχάς, η χώρα μας είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο που δεν έχει επεκτείνει τη χωρική του θάλασσα στα 12 ναυτικά μίλια. Και παρότι όμως δεν τα έχει επεκτείνει, το γεγονός ότι υπάρχει ένα πλοίο μιας χώρας εχθρικής προς την Ελλάδα, γιατί η ίδια έχει διαδηλώσει την εχθρότητά της και την πρόθεσή της να καταλάβει εδάφη μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το φανταζόμαστε ή το ανησυχούμε, είναι κάτι που το λένε και το κάνουν με πράξεις. Όταν λοιπόν φέρνει ένα καράβι της να κάνει έρευνες στα 7 ναυτικά μίλια από τη Λίμνο, είναι ξεκάθαρο ότι αμφισβητεί
το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε την αιγιαλίτιδα ζώνη μας στα 12 ναυτικά μίλια. Και για να μην μείνω σε αυτό, επειδή λένε καλά, δεν πειράζει, μα έρευνες κάνει και είναι διεθνή ύδατα όταν το επεκτείνουμε κλπ. Το πρώτο θέμα είναι ότι η Ελλάδα, όπως και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί και οι πολίτες, έχουμε υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα προσδοκίας μας. Γιατί λοιπόν, αν έχει χτιστεί ένα νομικό οπλοστάσιο ότι στα 7 ναυτικά μίλια δεν έχει δικαίωμα η Ελλάδα, αλλά έχει δικαίωμα η Τουρκία γιατί της το επέτρεψε η Ελλάδα, όταν θα φτάσουμε στο σημείο να θέλουμε να ασκήσουμε το δικαίωμά μας, αυτό δεν θα υπάρχει. Για να δούμε, και λοιπόν, το δεύτερο, θα μου επιτρέψετε σας παρακαλώ, ήρθε για να διαδηλώσει την τουρκική κυριαρχία στα ελληνικά νερά στο Αιγαίο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό. Σε αυτό το σημείο, για πείτε μου λίγο και για τη Θράκη τι γίνεται. Καταρχάς δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα και απορώ πώς κάθεται κυβέρνηση του ελληνικού κράτους στο τραπέζι για διερευνητικές, όπως σας ονομάζει, που είναι διαπραγμάτευση, και διερευνητικές αυτό είναι, διαπραγμάτευση. Πώς κάθεται στο τραπέζι να συζητήσει με κάποιους που ονομάζουν μια ελληνική πληθυσμιακή ομάδα μουσουλμανικού θρησκεύματος, την ονομάζουν εθνική ομάδα της Τουρκίας, εθνική πληθυσμιακή ομάδα της Τουρκίας. Πέρσι, τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, έγινε μία εκδήλωση στην Προύσα της Τουρκίας για την ανεξάρτητη Δυτική Θράκη. Εκεί παρέστησαν δύο δήμαρχοι ελληνικών δήμων της Θράκης, ο ένας λεγόταν Μουμίν και ο άλλος Ριτβάν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν παρέστησαν και μίλησαν για μητέρα πατρίδα αναφερόμενη στην Τουρκία και ότι οι ελληνικοί δήμοι τους θα αγκαλιάσουν από εδώ και πέρα τη μητέρα πατρίδα. Όταν γύρισαν, παρότι έγινε ένας επικοινωνιακός θόρυβος γύρω από τις δηλώσεις τους, είχαν δε φωτογραφήθηκαν με τη σημαία της ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης, που ξέρουμε ότι αυτό είναι το σχέδιο Φεδόρα που μας είχε αποκαλύψει ο Στιβλάλας από το 93 και το οποίο στις μέρες μας πραγματοποιείται, το ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού η θάλασσα, η Θράκη και δηλαδή, η Μεγάλη Μακεδονία. Δηλαδή πλέον η Θράκη, έτσι. Και φοβάστε με αυτό το kit που έχει γίνει εκεί των λαθρομεταναστών. Μα είναι ότι σκόπιμο. Είναι σκόπιμο. Γίνεται για να δημιουργηθεί μία μουσουλμανική πόλη και να φέρει ευκολότερα στην αγκαλιά της Τουρκίας την Θράκη. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο πληθυσμός αυξάνεται, ο μουσουλμανικός πληθυσμός, και οι άνθρωποι αυτοί θα εκδηλώσουν με τα βεβαιότητα στην τουρκική εθνική τους συνείδηση όταν ερωτηθούν. Είναι ξεκάθαρο. Ο Μεσημβρινός είναι. Ήθελα να πω λοιπόν, οι δήμαρχοι αυτοί είναι ακόμα δήμαρχοι στην Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ελλάδα πια, το ελληνικό κράτος, δεν είναι ένας ζωντανός οργανισμός και θέλει να αυτοκτονήσει. Αλλιώς οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να έχουν απελαθεί και να έχει αρθεί η ελληνική τους υπηκότητα. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή σε ένα νομικό πρόσωπο που θέλει να λέγεται κράτος. Εμφανίζεται, κυρία Μαρούπα, η ελληνική κυβέρνηση σαν να πραγματοποιεί τα σχέδια του Ερντογάν. Βέβαια. Το είπα προηγουμένως και πολύ σωστά το θέτετε ξανά, ότι αναρωτηθείτε και ας αναρωτηθούμε όλοι. Αν ήταν ο Τσαβούσογλου, ξαναλέω, ένας Τούρκος πρωθυπουργός Ελλάδας, τι περισσότερο θα έκανε για να τουρκοποιηθεί η Ελλάδα ειρηνικά, γρήγορα, ταχύτατα? Θα έκανε επικισμό με μουσουλμάνους τουρκικής εθνικής συνείδησης, μας φέρνουν Σομαλούς, Αφγανούς, Πακιστανούς. Οι Πακιστανοί είναι αδέλφια με τους Τούρκους, μας το έχουν πει με άλλους τρόπους. Το Αιγαίο είναι δικό του, το έχει βαφτίσει η γαλάζια θάλασσα. Δεν έχουμε εδώ δικαίωμα 12 ναυτικών μιλίων. Τα νησιά μας είναι γεωγραφικές έρημοι, μέσα στη μέση του πελάγου, χωρίς κανένα δικαίωμα. Παρότι το δίκαιο της θάλασσας τους δίνει πλήρη δικαιώματα, σαν της υπηρετικής χώρας και υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής ζώνης 200 ναυτικών μιλίων και 12 ναυτικών μιλίων αιγιαλίτιδες ζώνης. Και όχι μόνο στα νησιά μας τα κατοικημένα, αλλά και στους βράχους που έχουν οικονομική δραστηριότητα. Όταν ο δήμαρχος Καλύμνου πλήρωνε επί 20 χρόνια έναν βοσκό για να ανεβαίνει στα Ήμια και να έχει οικονομική δραστηριότητα, το έκανε πάρα πολύ καλά. Το ξέρετε ότι τώρα του ζητάνε πίσω τα χρήματα του ανθρώπου, σαν να διέπραξε και αδίκημα. Μάλιστα. Και έχουν τους δημάρχους στη Θράκη που μιλάνε υπέρ ανεξάρτητης Θράκης και τους έχουν στις θέσεις τους. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρο να είναι το σχέδιο υπονόμευσης του ελληνικού
ελληνικού έθνους κράτους και του ελληνικού πληθυσμού συγχρόνως. Γιατί και μόνο. Δημογραφικά διαλύεται η Ελλάδα. Έχουμε και υπογεννητικότητα 0,6 έχουμε φτάσει πια. Πόσο και περισσότερο. Όχι μόνο, κυρία Μαρούπα, μιλήσατε για νησιά, κατεβήκατε κάτω στην Κάλυμνο. Να σε πάμε ακόμα πιο κάτω στην Κύπρο μας, την ευθεία αμφισβήτηση της Κύπρου και την διχοτόμηση την οποία επιδιώκει με θρασίτατο τρόπο ο κύριος Ερντογάν και με δηλώσεις του. Ας τις ακούσουμε. Έχουμε προσωπική επίθεση του Ερντογάν, κυρίες και κύριοι, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλετε, δεν θέλετε, θα δεχτείτε δύο κράτη στην Κύπρο, είπε χαρακτηριστικά, και η Μαρία Ζαχαράκη είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πρέπει πρώτα να μάθεις τα όρια σου. Αν πραγματικά θέλεις ειρήνη, εμένα μη με προκαλείς, του είπε χαρακτηριστικά του κυρίου Μητσοτάκη, μάθε τα όρια σου και αν δεν μπορείς να τα μάθεις, τότε δεν μπορούμε να καθίσουμε μαζί στο ίδιο τραπέζι. Εδώ υπάρχει μια συγκροτημένη στρατηγική των ηγετών της Τουρκίας. Αυτός ο εξευτελισμός, χωρίς να υπάρχει μια αντίστοιχη απάντηση, αλλά η απάντηση η οποία έρχεται στην Ελλάδα είναι ότι πάση θυσία πρέπει να υπάρχουν διάλογο, να υπάρχει διάλογος και διερευνητικές επαφές, ταπεινώνει ουσιαστικά το ελληνικό έθνος. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Και όχι μόνο το ταπεινώνει, αλλά στην πραγματικότητα εμπεδώνουμε ο ελληνικός λαός το συνέστημα ότι δεν δικαιούμαστε να έχουμε κράτος ανεξάρτητο και κυρίαρχο και ότι σωστά η Τουρκία μας δορυφοριοποιεί, διότι η Τουρκία έχει πραγματική στρατιωτική και διπλωματική ισχύ. Σας θυμίζω ότι για την Κύπρο, η οποία είναι της πράγμασης, έχει διχοτομηθεί έτσι, και ότι είναι αδιανόητη αυτή η κατάσταση όταν έχουμε ψηφίσματα, τρία ψηφίσματα του ΟΗΕ που μιλούν ξεκάθαρα για εισβολή, κατοχή και επικισμό του 36% του νησιού. Είναι αδιανόητο ότι καθόμαστε και συζητάμε οποιαδήποτε λύση αν δεν φύγουν εντελώς τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί. Δεν μπορεί λοιπόν η Κύπρος να υπονομεύεται με αυτόν τον τρόπο και να σκέφτονται τώρα, μάλιστα έχουν ήδη αποδεχθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Παρασκευή, να κάνουν πενταμερή από πού και ως πού έχουν λόγο η Βρετανία και η Τουρκία για το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Και τι είδος εγγυήτρια δύναμη είναι η Ελλάδα στο τέλος, η οποία δεν υπερασπίστηκε με κανένα τρόπο την Κύπρο από το 2015 και μετά που έχουν αρχίσει οι αμφισβητήσεις της εθνικής κυριαρχίας της Κύπρου μας στην ΑΟΣ της από την Τουρκία, οι έμπρακτες με έρευνες γεωτρήσεις. Είδατε δηλαδή ότι η Τουρκία έχει αυτό το κόλπο. Πάει σιγά σιγά, πρώτα ξεκινάει στην Κύπρο, δεν την πείραξε κανένας. Μάλιστα ο κύριος Δένδιας είπε πέρσι ότι δεν θα επανέλθουμε λύση στην πολιτική των κανονιοφόρων του 19ου αιώνα. Καταρχάς πολιτική κανονιοφόρων είχαν τα υπεριαλιστικά κράτη και η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ τέτοιο. Κατά δεύτερο λόγο και κυριότερο, αν δεν υπερασπιστείς το παιδί σου, μετά θα έρθει στην πόρτα σου. Ακριβώς. Είναι δυνατόν να μην δεν υπερασπιστήκαμε την Κύπρο. Λέγανε κάποιοι αναλυτές ότι δεν πειράζει τα πετρέλαια, θα την υπερασπιστούν αυτοί που έχουν τα οικόπεδα, που ενδιαφέρονται για τα οικονομικά τους συμφέροντα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αμερική. Τελικά φύγαν όλοι, αυτό γιατί το αφήσανε την Ελλάδα να συνεννοηθεί με την Τουρκία. Η Τουρκία μετά ανέβηκε στο Καστελόριζο, μετά έφτιαξε το τουρκολιβικό μνημόνιο, μετά έκανε έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα πέρσι το καλοκαίρι και τώρα πού τη βλέπουμε, αυτή κατά μεσή στο Αιγαίο λοιπόν, του κύριε Βραχιολίδη. Καραμαλή, του εθνάρχη λεγόμενου Καραμαλή, κοίτα μακράν η Κύπρος, ναι, εξακολουθεί και ισχύει. Αυτό ουσιαστικά η φράση αυτή αποδεικνύει ότι δεν ήταν εθνάρχης καταρχάς, έτσι. Ναι, εντάξει, εντάξει, του λεγόμενου είπα. Διέλυσε την συνέχεια, τη γεωγραφική ενότητα Ελλάδας-Κύπρου. Και τώρα υπάρχουν φωνές που λένε ότι μας πούλησε εισαγωγικά, μας πρόδωσε η Αίγυπτος, όταν είναι ξεκάθαρο ότι αυτός που προδίδει είναι η σύσσωμο, το σάπιο πολιτικό προσωπικό της Για Ελλάδας. Για να δούμε λοιπόν, κυρία Μαρούπα, πόσο σήμερα το πολιτικό αυτό σύστημα, το σάπιο, προδίδει τον ελληνικό λαό. Ας δούμε λοιπόν τι είπε ο πρωθυπουργός της χώρας λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά του αναφορικά με το μουσουλμανικό συμβούλιο παρά το πρωθυπουργό το οποίο προτίθεται να φτιάξει. Δικιά μου πρόθεση, δικιά μου βούληση είναι να δημιουργήσω ένα μουσουλμανικό συμβούλιο παρά το πρωθυπουργό. Έχουμε τη μουσική του Καραγκιόζη εκεί, την παράσταση. Μοιάζει με τέτοιο ή από πίσω κρύβεται κάτι άλλο? Δηλαδή
σκοπεύει στον εκτουρκισμό της Ελλάδας με έναν γρήγορο και καθοριστικό τρόπο. Η απόδειξη είναι ο επικισμός των νησιών μας σε όλο το μήκος και πλάτος, το γεγονός ότι μεταφέρουν τζιχαντιστές εν γνώση τους στην ενδοχώρα, δηλαδή όταν υπάρξει πολεμική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία, ο πόλεμος να είναι και στην Τρίπολη και στο Αγρίνιο, να μην έχουμε μόνο στη Λέσβο στοιχείο και στη Σάμο. Και ξεκάθαρα βέβαια η δημιουργία πόλεων, το καράτε πέ, στη Σάμο, στους Μυτιλινιούς, στην Θράκη, στα σύνορα, ξεκάθαρα συνιστά εδαφικό διαμελισμό της Ελλάδας με παράδοση εδαφών στην Τουρκία από αυτούς που αυτή τη στιγμή ηγούνται του ελληνικού κράτους, οι οποίοι πραγματικά οχριά η λέξη προδότης. Τι να πεις προδότης. Είναι πολύ μικρό το μέγεθος πια της λέξης για να χωρέσει αυτή την ολομέτωπη επίθεση που υφίσταται ο ελληνικός λαός, που οδηγεί στην ιστορική της ευθανασία, επαναλαμβάνω. Το είπατε δεν και είναι στην αρχή κάτι της εκπομπής. Μιλάτε για ιστορική ευθανασία της χώρας. Δηλαδή λέτε ότι το ελληνικό έθνος βρίσκεται ενώπιον της ευθανασίας του. Δηλαδή χάνεται το ελληνικό έθνος εξαιτίας της εφαρμογής αυτών των πολιτικών, των προδοτικών πολιτικών όπως τις χαρακτηρίσατε, και ρωτώ πώς και γιατί, πώς μπορεί να διανοηθεί Έλληνας πολίτης ότι υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι παίζουν άλλα παιχνίδια σε βάρος της πλάτης του, προδοτικά παιχνίδια σε βάρος της επιβίωσης του ελληνικού έθνους. Αυτό μπορείτε να το εξηγήσετε πώς και γιατί συμβαίνει? Ναι, βεβαίως. Πέμπτη φάλαγγα λέγεται. Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Παρακολουθούμε τις πράξεις. Δεν ξέρω πώς λέγεται ο Α, πώς λέγεται ο Β. Δεν με ενδιαφέρει η θρησκεία του, η μόρφωσή του, η ομορφιά του, το παράστημά του. Με ενδιαφέρει αν οι πράξεις τους εκπληρώνουν το έσχατο, το υπέρτατο εθνικό συμφέρον που είναι η εθνική επιβίωση και η εδαφική ακεραιότητα. Από τη στιγμή που οι πράξεις τους βάλουν εναντίον της υπέρτατης εθνικής επιβίωσης, τι να συζητάμε από εκεί και πέρα. Γιατί τους φέρνουνε, γι' αυτό τους φέρνουνε. Για να γίνει μια μουσουλμανική χώρα, εξάλλου ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι θα πολεμήσει τον νατιβισμό στην Ελλάδα. Δηλαδή θα πολεμήσει τους αυτόχθονες. Και όλα τα μέτρα που παίρνονται πάντα είναι υπέρ των λαθρομεταναστών και ποτέ υπέρ των Ελλήνων, οι οποίοι επλήγησαν βάναυσα από την οικονομική κρίση και βλέπουν τώρα και τα εδάφη τους να συρρυκνώνονται σιγά σιγά, διότι αποσυρώμαστε από αυτά και δεν επιτρέπεται καν στους ντόπιους, στους αυτόχθονες, στον ελληνικό πληθυσμό. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δεν επιτρέπεται στον ελληνικό λαό να υπερασπιστεί τα εδάφη του. Στη Λέσβο μιλήσανε πέρσι και το Πανεπιστήμιο το Τουρκού της Φιλανδίας και μία ΜΚΟ της Λέσβου μίλησε για δύο κομμάτια της Λέσβου, το ελληνικό και το δικό μας. Το μάλιστα. Δικό τους δηλαδή δεν είναι ελληνικό. Έγινε ολόκληρη φασαρία με το Πανεπιστήμιο Τουρκού της Φιλανδίας, το οποίο αναγκάστηκε μετά από πολύ καιρό ελαφρώς να ανασκευάσει, διότι είχε πει ότι τα ελληνικά νησιά είναι τύπης ελληνικά, τιτλοφορούνται ελληνικά, αλλά κατοικούνται από μουσουλμανικούς πληθυσμούς τουρκικής εθνικής συνείδησης, άρα ανήκουν στην Τουρκία. Τουλάχιστον από το 2010 και μετά ξεκινήσανε, κλείνανε στρατόπεδα, κάναν άρση του ναρκοπεδίου στον Εύρο. Πόσο τυχαία να ήταν αυτά, όταν άρχισαν μετά μυριάδες να διαβαίνουν το ποταμό και να επικίζουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη κλπ. Τίποτα δεν είναι κατά λάθος. Και η Μακεδονία μας, και ας δούμε ποιο πολιτικό παιχνίδι εξαπάτησης έπαιξε σε βάρος του λαού ο κύριος Μητσοτάκης λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός. Τι έλεγε για τα Σκόπια που μπήκανε ως Βόρεια Μακεδονία για την λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών και τι έκανε μετά. Ας το δούμε. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να βάλει βέτο στη διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και αυτό το δικαίωμα της πατρίδας μας αρνούμε να το απεμπολίσω. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, δεν έκρυψα ποτέ ότι επιθυμούμε τους δύο γείτονές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, δεν έκρυψε ποτέ, λέει, αλλά άλλα έλεγε πριν, άλλα είπε τελικά μετά και τιμά την Συμφωνία των Πρεσπών ο κύριος Μητσοτάκης και συναντέτειάται με τον Ζάεφ. Το όνομα σημαίνει έδαφος, αλλά θα σας πω ότι η μεγαλύτερη απάτη
ήταν και είναι αυτό που μας παραμυθιάζουν όλοι, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορεί να καταργηθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι όπως όλες οι συμφωνίες, είναι και αυτή μία διακρατική συμφωνία που εννοείται ότι καταργείται όταν μάλιστα ένα κράτος έχει και χίλια δίκαια, όπως είναι η Ελλάδα. Και ας το έχουν προβλέψει στη Συμφωνία των Πρεσπών ότι πρέπει να προηγηθεί διαπραγμάτευση στον ΟΗΕ και να μην καταργηθεί κλπ. Όταν τα Σκόπια ξεκάθαρα δεν την εφαρμόζουν, δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Δεν έχουν αλλάξει ούτε καν. Αρνήθηκε προχθές η Ακαδημία να ονομαστεί η Ακαδημία των Σκοπίων σε Ακαδημία Βόρειας Μακεδονίας και το Μακεδονίας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, εμείς απλώς νομιμοποιήσαμε το να μας κλέψουν τον σφετερισμό του ονόματος, της εθνότητας και της γλώσσας μας. Και μας λένε τα ανδρίκελα ότι δεν καταργούνται οι συμφωνίες αυτές, όταν το νομικό προηγούμενο είναι πολύ απλό και ξεκάθαρο. Κατήργησε η Αλβανία, η αδύναμη, κατήργησε την συμφωνία ελληνοαλβανικής ΑΟΣ του 2009. Δηλαδή, κατάλαβα, όταν αποφασίζουν οι άλλοι, και η ελληνοαλβανική ΑΟΣ χαράχτηκε στην αρχή της μέσης γραμμής. Δηλαδή, δεν τους πήραμε και τίποτα, δεν τους κλέψαμε τίποτα. Πώς γίνεται λοιπόν να καταργούν αυτή μία συμφωνία η οποία ήταν καθόλου υποφελής και για αυτούς, και πώς γίνεται, για να καταλάβετε το μέγεθος της προδοσίας, η Ιταλία έκανε ΑΟΣ με την Αλβανία και αναγνώρισε στην ίσος άσον 100% τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δηλαδή ΑΟΣ 200 ναυτικά μίλια. Και έρχεται και κάνει ΑΟΣ με την Ελλάδα η Ιταλία, που είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαστε οι ίδιοι λαοί κλπ. Και μας λέει ότι είναι μεγάλη επιτυχία αυτό το ανδρίκελο ο κύριος Δένδιας, που συμφώνησε επίρρεια των διαπόντιων νησιών 70%. Δηλαδή, κατάλαβα ποια είναι η επιτυχία του, όταν η ανύπαρκτη Αλβανία πήρε 100% στη Σάσονα. Καταργήσανε με τη Συμφωνία των Πρεσπών τη λεγόμενη Συνθήκη του Βουκουρεστή του 1913, η οποία καθόριζε τα σύνορα και καθόριζε τα όρια της Μακεδονίας. Την καταργήσανε τελείως με μια απλή υπογραφή. Δεν μπορεί να αλλάξει λοιπόν τώρα η Συμφωνία των Πρεσπών? Άνετα μπορεί να αλλάξει. Η λύση είναι απλή. Ισχύει αυτό που έχει πει ο μεγάλος γεωστρατηγικός, ο Μορκεντάου. Κράτος βιώσιμο είναι μόνο αυτό που μπορεί να επιβάλλει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου στην εδαφική του επικράτεια. Αυτό. Μάλιστα. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν είσαι κράτος βιώσιμο. Εμείς λοιπόν σήμερα δεν είμαστε κράτος βιώσιμο, και για το λόγο αυτό πρέπει εμείς να καθοδηγήσουμε τους κυβερνήτες μας, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτοί δεν τον ξέρουν το δρόμο και τον έχουν χάσει, όχι κατά λάθος. Ο τρόπος λοιπόν που συνιστά απόλυτη αποτροπή. Γιατί η αποτροπή, κύριε Βραχιολίδη, δεν είναι μόνο η στρατιωτική ισχύς, ούτε η απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας, ούτε η ίδια η χρήση στρατιωτικής βίας. Αποτροπή κάνουν και οι ίδιοι οι ηγέτες, οι ίδιοι οι κυβερνήτες των κρατών. Πώς? Με τον τρόπο που στέκονται, με αυτά που λένε, με το πώς και πόσο οι παραστάσεις τους, το ύφος τους, τα λόγια τους αποτρέπουν κάποιον, το άλλο κράτος, το εχθρικό κράτος, από το να σκεφτεί, ακόμα και να σκεφτεί, μάλιστα, να διεκδικήσει την τελευταία σπιθαμή ελληνικής γης. Και από εδώ ακούς, δεν θα πέσουμε στην παγίδα να υπονομεύσουμε τις συνομιλίες, και εγώ να ρωτήσω, να είμαι καλοπροαίρετη και να αναρωτηθώ. Δηλαδή, ποιο είναι το χειρότερο που θα πάθουμε αν δεν συνεχίσουμε τις διερευνητικές με την Τουρκία? Ας μου πει κάποιος ποιο, τι θα πάθουμε. Τα ίδια λέγανε στον Παπαδόπουλο το 2003, ότι η Κύπρος θα περιθωριοποιηθεί και η Κύπρος μεγαλύνθηκε όταν το σχέδιο Ανάν απορρίφθηκε, και πάνε τώρα να πασάρουν πάλι ένα χειρότερο σχέδιο Ανάν, απειλώντας με διχοτόμηση. Λοιπόν, όχι. Τα εδάφη θα τα αποκαταστήσουμε, της Κύπρου τα εδάφη, και θα είναι ελληνικά κυπριακά όπως είναι. Και οι Τουρκοκύπροι θα ζουν μέσα στην συνολική Κύπρο με σεβασμό των δικαιωμάτων τους, όπως κάνει πάντοτε η Ελλάδα. Επειδή είπατε λοιπόν τι θα πάθουμε αν δεν συνεχιστούν οι διερευνητικές επαφές, ο κύριος Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός, εξέφρασε ευθέως την αντίθεσή του απέναντι σε όσα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του για τις διερευνητικές επαφές. Ας το δούμε. Ο κύριος Σαμαράς έπρεπε να δηλώσει τις αντιρρήσεις του όταν ο κύριος Δένδιας έφερε στη Βουλή τις δύο συμφωνίες για την ελληνοϊταλική ΑΟΣ και την ελληνοεγυπτιακή ΑΟΣ. Όταν έχουν δώσει στην Κρήτη επίρρεια 90%, 10% στη Ρόδο και 0% στην Κάρπαθο,
Δεν μπορεί μετά, δεν δικαιούμαστε. Είμαστε ένα κράτος αυτοκαταλλοιόμενο. Δεν δικαιούμαστε να ζητάμε το λογαριασμό από την Αίγυπτο που τώρα που οριοθετεί οικόπεδα άντλησης φυσικού αερίου λαμβάνει υπόψη της την ελληνική θάλασσα σαν να είναι τουρκική θάλασσα. Όταν το 2003 σταματήσανε ο Παπανδρέου, ο Γιωργάκης, το Ρολάνδι και τον απέτρεψε από την εξασφάλιση της μεγίστης με συμπερίληψη στην κυπριακή αιγυπτιακή ΑΟΣ του Καστελόριζου με πλήρη επίρρεια, θα το είχαν κάνει δύο άσχετα κράτη. Δεν μπορούσε αυτό να καταληθεί το σημείο, γιατί θα ήταν στον ΟΗΕ αναγνωρισμένο. Όταν αποδεχόμαστε τώρα στα διαπόντια νησιά 70% με την Ιταλία, που είναι μια φίλη ειρηνική χώρα, 90% στην Κρήτη, και όταν συζητάμε, είπε προχθές ο ΑΚΑΡ για το θέμα του Τσεσμέ στη μέση του Αιγαίου, ότι τι μιλάνε, λέει, οι Έλληνες που κάνουμε εμείς έρευνες. Εμείς, λέει, τους είπαμε τίποτα που κάνανε έρευνες από την Κρήτη μέχρι την Πελοπόννησο. Δηλαδή, φανταστείτε, έχουμε φτάσει στο σημείο να συγκρίνουμε την άσκηση κυριαρχίας από το ελληνικό κράτος στα ελληνικά εδάφη με την άσκηση κυριαρχίας της Τουρκίας στα ελληνικά εδάφη. Και δεν μιλάει κανένας και δεν γίνεται τίποτα. Απόλυτη αποτροπή, λοιπόν, εκτός από την κρατική ισχύ, η οποία είναι τεράστια η κρατική ισχύ της Ελλάδας, αλλά είναι προφανές ότι κάποιοι εμποδίζουν τη χρήση της, τη νόμιμη χρήση της και τη νόμιμη χρήση και επιβαλλόμενη χρήση της στρατιωτικής βίας για την αποτροπή της, του διαμελισμού της Ελλάδας. Απόλυτο τρόπος αποτροπής συνιστά ο ελληνικός λαός πια. Ο λαός μας πάντα πολεμούσε και πάντα αναλάβανε την ευθύνη του. Θα μας πείτε πώς γίνεται αυτό, αλλά τελικά φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι το πολιτικό σύστημα είναι παντελώς αναξιόπιστο και αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Και βεβαίως μεταξύ τους κατηγορούνται τώρα, και ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι αναξιόπιστος, αλλά για το ζήτημα της εφαρμογής της συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία αναγκάζεται τώρα, λέει, να εφαρμόσει, για την οποία νιώθει υπερήφανος ακόμα ο κύριος Τσίπρας, ας δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, μέσα στη Βουλή για την προδοσία σε βάρος του ελληνικού λαού και των εδαφών μας της Μακεδονίας. Ας το δούμε. Χθες, λοιπόν, είπατε ότι είναι ανάγκη η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών. Και μπράβο σας. Σας θυμίζω ότι στις 25 πρώτου του 19, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, από αυτό εδώ το βήμα, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, δηλώνατε: η συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί εθνική ήττα. Έχει ήδη ακυρωθεί στη συνείδηση του λαού. Είναι ένα εθνικό λάθος που προσβάλλει την αλήθεια και την ιστορία της πατρίδας μας. Λοιπόν, αυτά τα δήλωνε πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τον κατηγορεί ότι τελικά τα έλεγες μεν, κύριε Μητσοτάκη, αλλά τώρα εφαρμόνεις τη δική μου πολιτική. Εκεί φτάσαμε. Να θεωρείται, δηλαδή, αξιόπιστος ο κύριος Τσίπρας, όπου τελικά εφαρμόζεται η δική του πολιτική προδοσίας σε βάρος της Μακεδονίας μας. Η λέξη αναξιόπιστος είναι πολύ μικρή για να περιγράψει αυτά που ζούμε. Σας ξαναλέω, είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι αυτοί υπηρετούν ξένα εθνικά συμφέροντα. Τέρμα. Δεν υπηρετούν τους εχθρούς της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο να δει κανείς από τις πράξεις τους. Όσον αφορά δε για το Λιγνάδι και όλη αυτή την ιστορία που έχουμε μπλέξει, όπως και τους χρηματισμούς που ακούγονται, τα προβλήματα που έχουν οι κύριοι αυτοί, είναι προφανές ότι έτσι τους κρατάνε. Είναι προφανές ότι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα προσωπικά, ηθικά, ψυχολογικά, σωματικά, διαστροφές, με τις οποίες τους εκβιάζουν κάποιοι και τους βάζουν να εξολοθρεύσουν στην κυριολεξία τον ελληνικό λαό και το ελληνικό κράτος. Γιατί δεν έχουν αντίλογο τα επιχειρήματα αυτά. Δεν υπάρχει, γι' αυτό και δεν έχουμε συμμάχους. Είναι ξεκάθαρο ότι και η Αίγυπτος που θα προτιμούσε να πολεμήσει, και μάλιστα της δήλωσε της Τουρκίας ότι θα την πολεμήσει μέσα στα λιβικά εδάφη, υπαναχώρησε τώρα και βλέπει ότι αφού η Ελλάδα πια δεν είναι χώρα, αλλά είναι χώρος, και είναι ένα αυτοκαταλλοιόμενο κράτος, δεν μπορεί ο άλλος να έρθει να υπερασπιστεί τα δικά σου εθνικά συμφέροντα που εσύ έχεις βγει και τα διαμοιράζεις στη γειτονιά σου, όποιον να είναι. Θα κάνει πραγματική συμμαχία με το δυνατό της γειτονιάς, ο οποίος ξέρει όχι μόνο να υπερασπίζεται τον εαυτό του, αλλά και να διεκδικεί από το αλλού και να τα παίρνει, και μάλιστα χωρίς πόλεμο. Δεν υπάρχει αυτό. Η εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας να πλήττεται και να υπονομεύεται χωρίς πόλεμο, χωρίς ήττα σε πόλεμο. Τα συλλαλητήρια τα οποία γινόντουσαν για τη Μακεδονία μας
τελικά προδόθηκε η Μακεδονία μας από το πολιτικό σύστημα, μοιάζουν σαν ένα μακρινό παρελθόν, ενώ δεν είναι. Ο λαός τότε λοιπόν διαμαρτυρόταν πάρα πολύ έντονα με τα συλλαλητήρια. Τώρα μας μιλάτε ότι ο ελληνικός λαός για να ξαναδεί φως θα πρέπει να πάρει τις τύχες στα χέρια του, διότι ζει την ευθανασία του εξαιτίας των πολιτικών. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό έτσι όπως το λέτε εσείς, πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτό και ο ελληνικός λαός να ξαναπάρει τις τύχες στα χέρια του, προκειμένου να δει αυτόν τον τόπο, αυτή τη χώρα, αυτή την πατρίδα να ξαναγεννιέται και όχι να πεθαίνει? Δύο τρόποι. Καταρχάς, οι στρατιωτικοί οφείλουν να καταλάβουν ότι πρέπει να αυτενεργήσουν. Έχει συμβεί στο παρελθόν αυτό. Το 1963 Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, αρχηγός τακτικής αεροπορίας στη Λάρισα, ξεκαθάρισε με τελεσίγραφο προς το ΝΑΤΟ ότι αν δεν σταματήσουν οι παραβιάσεις στο Αιγαίο θα καταρρύψει τα τουρκικά αεροπλάνα. Θα μπορούσε να κάνει ο αρχηγός ΓΕΘΑ κάτι τέτοιο? Βεβαίως. Έχει υποχρέωση. Όχι θα μπορούσε. Έχουμε υποχρέωση όλοι οι Έλληνες πολίτες από όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Και το λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 120 παράγραφος 2 ότι εμείς έχουμε την υποχρέωση να τηρούμε το Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, με πίστη και αυταπάρνηση, να φυλάμε την δημοκρατία με πίστη και αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία να πηγαίνει να ψηφίζουμε έναν και αυτός που ψηφίζουμε να κάνει αυτό το οποίο ο κύριος Τσίπρας είχε ομολογήσει ότι είναι αντίθετο σύσσωμος ο ελληνικός λαός, αλλά το έκανα για το καλό του. Δεν το ξέρουν αυτοί το καλό μας και δεν τους έχουμε εκχωρήσει την αυθεντική διάγνωση του τι είναι το καλό, το εθνικό συμφέρον για τους Έλληνες. Επομένως, Ιωάννης Αναγνωστόπουλος το έκανε. Ανδρέας Παπανδρέου το έκανε. Το έκανε και ένας ανθυπολογαγός στο Φαρμακονής το 1997, ο Κωνσταντίνος Κολοκούρης, ο οποίος όταν είδε τουρκικό υποβρύχιο να πλησιάζει μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, το πολυβόλησε και του τραβήξαν το αυτί και ακούστε τι τον βάλανε. Τον βάλανε και πλήρωσε τις σφαίρες, λέει, που χάλασε. Όμως οι Τούρκοι υποβάθμισαν το γεγονός και δεν το είπανε πουθενά. Ό,τι ακριβώς έγινε και τώρα με το Σαλιάρι που εμβόλησε την αυαρχίδα του τουρκικού στόλου, το Κεμάλ Ρέις. Δεν έβγαλαν άχνα, είπανε πάμε για κάποιες επισκευές. Και βέβαια ο δεύτερος τρόπος, ο πρώτος είναι ότι οφείλουν να αυτενεργήσουν οι στρατιωτικοί. Δεν έχουν καμία δικαιολογία και δεν θα έχουν και κανένα έλεος, να το ξέρουν αυτό. Δεν μπορεί εξαιτίας του ότι δεν κάνουν, δεν πράττουν το καθήκον τους να διαμελιστεί η Ελλάδα και να διαλυθεί, να εξαφανιστεί και να κρατηθεί όμηρος ο ελληνισμός στα νησιά μας, στην Κύπρο και τελικά και στην Ενδοχώρα. Δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι οπλισμένοι. Είναι ο θεσμός του πολίτη οπλίτη, τον οποίο τον έχει κάνει άριστα το Ισραήλ και η Ελβετία και η Ολλανδία, το κάνουν πάρα πολλά κράτη. Εμείς δυστυχώς έχουμε την ατυχία να μην το κάνει το κράτος μας. Το είχε πει ο κύριος Στεφάνης σε μια συνέντευξη τύπου ότι πρέπει να υπάρξει, να οργανωθεί εθνοφυλακή εκτός από την εθνοφυλακή πολιτοφυλακή. Επειδή όμως του τραβήξανε και αυτού το αυτή και δεν το ξανάπε και κυρίως δεν το έκανε, είναι προφανές ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ασύμμετρη απειλή. Αν υπάρξει πόλεμος με την Τουρκία, το πρώτο πρόβλημα θα είναι στα αστικά κέντρα, τα οποία δεν έχουν μόνο ισχυρό πληθυσμό από λαθρομετανάστες, αλλά έχουν και τζιχαντιστές βεβαιωμένους. Συλλαμβάνουν από καιρούς καιρούν και μερικούς και μας λένε δεν πειράζει. Λέει όλα καλά με την εθνική ασφάλεια που πιάσαν ένα στην Τρίπολη, πιάσαν ένα στην Αθήνα στο Αιγάλεο, πιάσαν άλλο στη Λέσβο. Μας είπατε πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Πάντα, κυρία Μαρούπα. Πρέπει λοιπόν ο θεσμός του πολίτη, ο πλήτη, να επαναφερθεί από τους ίδιους τους πολίτες που έχουμε την ίδια υποχρέωση να διαφυλάξουμε αυτό το έσχατο καταφύγιο της συλλογικής μας ελευθερίας. Δεν θα υπάρξει κανένας μας χωρίς το κράτος μας, χωρίς τα εδάφη μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι οπλισμένοι με κυνηγετικά όπλα και να ξέρουμε όλοι να τα χρησιμοποιούμε. Κυρία Μαρούπα, από 14 έως 70 ετών. Να κάνουμε τον επίλογο. Φίλες και φίλοι, να δείξουμε και το εξώφυλλο της εφημερίδας της δικής μου, του ανεξάρτητου διπλωματικού παρατηρητή. Καθαρά εθνικά θέματα πάντα. Τουρκικά πολεμικά πλοία εισέβαλαν μαζί με το Τσεσμέ στην καρδιά του Αιγαίου. Μητσοτάκης και ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν ως απλοί θεατές την άλωση της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, ένα email έλαβα, το οποίο έλεγε μια τηλεθεατής ότι καλά μας τα λες ρε Μάκη, αλλά ένα χαμόγελο δεν σκάς. Και φίλες και φίλοι, να το σκάσω το χαμόγελο
Η μαχητικότητα είναι αυτή η οποία μετράει. Κυρία Μαρούπα, νομίζω γελάτε εσείς καλύτερα από εμένα. Φίλες και φίλοι. Είμαστε αποφασισμένοι, κύριε Βραχιολίδη. Ο ελληνικός λαός έχει μάθει να επιβιώνει υπό δύσκολες συνθήκες. Να το ξέρουν όλοι αυτοί οι κύριοι που υπονομεύουν την εθνική μας ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα επιβιώσουμε παρά τις πράξεις τους. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρούπα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.